φοιτησαστό κεντρικό με την Φίλη Γυμνάσιο. Φοιτησαστό γυμνάσιο Κύκου. Αλλά ο πατέρας μου απεφοιτησε από εδώ. Ήθελα να κάνω μια μικρή επανόρθωση να είμαστε σε ουσιακό χώρο. Ο πατέρας μου με πήρε το πρώτο μπουλί. Ευχαριστώ, γιατί συνήθως το αποδίδω στον γιατρό μου, τον Μακαρίτη, τον Γιάννη Μελέαρο. Και όχι στον πατέρα μου. Τότε ευχαριστώ να σου αφήσουμε πληροφορίες νέες, παλιές, ερμανές, να επικαιροποιήσουμε τέλος πάντων τη γνώση. Ωραία. Απόψε το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα γενικού ενδιαφέροντος. Περιορίζεται στα βιβλία καλλιτεχνών και προσπάθησα να δω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο και σαν τρόπο έκφρασης μου υπό την ιδιότητα μου ως εικαστικού καλλιτέχνη, ποιες νόρμες μπορούν να μας αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο την ποιητική τους δηλαδή συναρθρώνονται τα επιμέρους στοιχεία που συναντιούνται μέσα σε ένα βιβλίο καλλιτέχνη για να προάγουν το νόημα το οποίο περικλείει κάθε έργο. Η ενασχόληση μου με αυτά τα αντικείμενα είναι αρκετά παλαιά και είχα ευτυχήσει να γνωρίσω όταν ζούσε ακόμα τον Ιουλίσσες Χαριών. Δεν πέθανε πολύ μεγάλος, πέθανε αρκετά από AIDS, αλλά τυχαία τον είχα την τύχη να τον γνωρίσω και έτσι η συζήτησή μου αρχίζει από το 1986 για την ποιητική των βιβλίων καλλιτεχνών, διότι το κείμενο το οποίο έγραψε, η νέα τέχνη να φτιάχνουμε βιβλία, αποτελεί ουσιαστικά, παρότι ήταν παρένεση προς τους ομότεχνους και τους ποιητές, αποτελεί ουσιαστικά το μανιφέστο για αυτούς τους καλλιτέχνες στο τέλος της δεκαετίας του 60, που αποφάσισαν να το ενσωματώσουν στις πρακτικές τους. Πριν να προχωρήσω, θέλω να αποσαφηνίσω και να διευκρινίσω λίγο τους όρους ποιητική και βιβλία καλλιτεχνών. Και θα διαβάσω και θα προσπαθήσω να μεταφράσω από το διαδίκτυο τους ορισμούς αυτούς. Έχω αποφασίσει τελευταία ότι πρέπει να ξεκινώ από αυτό το πράγμα, διότι φαίνεται είναι ο κοινός παρονομαστής της γνώσης των ανθρώπων που έχουν σχέση με το διαδίκτυο. Ακόμα και οι άρρωστες μου, όταν προσπαθώ να τους εξηγήσω τι τους συμβαίνει, μου λένε, ξέρω γιατρέ, διάβασα το στο ίντερνετ. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινούμε από το ίντερνετ. Λοιπόν, ως ποιητική, το ίντερνετ ορίζει τη δράση η οποία αντιδιαστέλλεται προς την ερμηνευτική και η οποία ασχολείται με την κατανόηση των διαφόρων στοιχείων τα οποία συναρθρώνονται για να παράξουν κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στον αναγνώστη. Η ποιητική λοιπόν αυτή αφορά την λογοτεχνική πλευρά των βιβλίων καλλιτεχνών, γιατί τα βιβλία καλλιτεχνών εξακολουθούν να είναι ένα μικρό, αμήχανο αντικείμενο τέχνης, γιατί πατούν και στις δύο πλευρές, και στην εικόνα και στον λόγο. Τώρα, τα βιβλία καλλιτεχνών πώς τα ορίζουν. Τα βιβλία καλλιτεχνών έχουν χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο εύρος μορφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ηλιτάρια, λεπορέλο, αυτά της ακορντεόν, ή ελεύθερα σελίδες μέσα σε κουτιά, όπως επίσης και βιβλιοδετημένες τυπογραφικές σελίδες. Οι καλλιτέχνες
έχουν υπάρξει ιδιαίτερα ενεργείς μόνοντας βιβλία και παράγοντας για αιώνες, αλλά το βιβλίο καλλιτέχνη, the artist book, όπως επικράτησε να λέγεται, είναι κάτι, είναι ένα φαινόμενο του μέσου προς το τέλος του 20ου αιώνα. Στα μέσα προς τα τέλη του 20ου αιώνα συμβαίνει το εξής πράγμα. Ο κόσμος βγαίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχοντας κάποιες ελπίδες ανασυγκρότησης και ανασύστασης μιας νέας ηθικής βάσης, βάσης της οποίας να πορεύεται ο καθένας. Η ματέωση έρχεται πάρα πολύ σύντομα, αν υποθέσουμε ότι το 49 ουσιαστικά στην Ελλάδα τελειώνει ο εμφύλιος, στις άλλες χώρες παρόμοια. Πολύ γρήγορα η νεοαπικιακή πολιτική ματαιώνει όλα αυτά τα σχέδια. Και ο Μάης του 68 έρχεται να μας πει, όπως και η πετρελαϊκή κρίση του 1974, ότι ό,τι εμπιστέψατε είναι λάθος. Μαζί με αυτόν τον κλονισμό έρχεται και ο κλονισμός σε συγκεκριμένες αξίες μέσα στον χώρο του πολιτισμού. Η εικόνα, το κείμενο, η λογοτεχνία κτλ. Είναι στη δίνη μιας αμφισβήτησης, συνεχούς και αυστηρής. Θυμούμε μάλιστα μια φορά μου είχε πει ο Κουνέλης, μου είπα γιατί έκαμε σκηνικό. Ενώ παίζεται θέατρο που να είναι 150 κλουβιά με καναρίνια τα οποία κελαϊδούν. Ήθελα ακριβώς, μου λέει, και ήταν σε συμφωνία με τον Μίλλερ, τον θεατρικό συγγραφέα, να υποδείξω στα μη ελληνικά που μιλά την κρίση του τέστου. Το τέστου είναι το κείμενο. Έβαλε τα πουλιά να καλύψουν ακόμα και τον λόγο των ηθοποιών. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη δίνη της κριτικής αποτίμησης όλων των αξιών μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού και της τέχνης, έρχεται και η ενοιολογική τέχνη, η οποία θέλει να ξεκάμει την ιδέα του τελειωμένου έργου, να συντηρήσει την ιδέα της κατασκευής του, την διαδικασία ίσως, αλλά να ξεκάμει το τελειωμένο έργο, να ξεκάμει την εικόνα. Τα βιβλία πάλι έχουν μια αδυναμία να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους, γιατί η κρίση αυτή του κειμένου δεν έχει πολλά πράγματα. Και στη βάση αυτή, ενώ έχουν προηγηθεί, όπως θα σας δείξω στις εικόνες, έχουν προηγηθεί από πολλούς αιώνες βιβλία τα οποία περιέχουν εικόνες, όπως τα Ελιτάρια, τα Ιλουμινάρια, το βιβλίο των Κέλς κτλ. Με τα γενέστερα ο Μπλέικ, τα ίδια του τα ποιήματα, τα εικονογραφεί ο ίδιος και συναρθρώνει την εικόνα με το κείμενο, το ποιητικό, με τους στίχους του. Η ουσιαστική ανάληψη της μορφής του βιβλίου σαν ενός αντικειμένου το οποίο μπορεί να είναι φορέας και εικαστικών ιδεών, εικασίας των ορωμένων που είναι η ζωγραφική, έρχεται στο τέλος της δεκαετίας του 60. Έτσι προηγηθεί ο Ντισάν, για να μην δυσαρρωστήσω τη φίλη μου την κυρία Κεσουσιάνη, η οποία θεωρεί το πράσινο κουτί ως την έναρξη όλων αυτών. Είμαι ένθερμος οπαδός, δεν είναι όμως ένα βιβλίο καλλιτέχνη. Είμαι σίγουρο γι' αυτό, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά. Λοιπόν, τα βιβλία καλλιτεχνών έχουν δύο στόχους. Πρώτα-πρώτα, παίρνουν ερέθισμα από αυτά που θα διαβάσουμε παρακάτω ότι έχουν σχέση με την ποιητική που τα γράφει στο κείμενό του η νέα τέχνη να φτιάχνουμε βιβλία, ο Ιουλής Εσκαριών, και την πρώτη ελληνική του μετάφραση που είχε εκδώσει σε Αιγαίων. Πράγμα που με ευχαριστεί πάρα πολύ που έχουν την εις Ελλάδα, την γλώσσα, την πατρίδα, την Κύπρο, αυτή η ολίγη στίχη. Επομένως, τα βιβλία καλλιτεχνών αναλαμβάνουν αυτή τη μορφή πρώτα-πρώτα γιατί έχουν πετάξει την εικόνα.
οι καλλιτέχνες οι οποίοι τα παράγουν, θέλουν να αφηγηθούν την διαδικασία, την ιδέα τους και την διαδικασία πραγμάτωσης τους χωρίς την πραγμάτωση. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή... Ευχαριστώ. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την ιστορία είναι ότι από τη στιγμή που μπορούν να τα πραγματοποιήσουν τα έργα τους με τόσο φτηνό τρόπο που είναι το κόστος έκδοσης ενός βιβλίου, θέλουν να πιάσουν και το πνεύμα της εποχής και η τέχνη αυτή να είναι μία λαϊκή τέχνη. Να είναι στα στάντ των αεροδρομίων, έλεγε η Λουσί Λίπακ, που έφτιαξε τον πρώτο εκδοτικό οίκο βιβλίο. Να μπορείς να τα βρεις στο περίπτερο, να μπορείς να τα βρεις στο βιβλιοπωλείο και να αγοράζεις ένα πραγματικό έργο τέχνης για 20 ευρώ, για 20 δολάρια. Αυτό ήταν μια φενέτη. Και η μεταγενέστερη αυτοκριτική της όταν μια καλλιτεχνών ήταν μια θαυμάσια ιδέα που ή πέρασε χωρίς να την εκμεταλλευτούμε ή ο καιρός της δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι πάρα πολύ κέρδη. Όμως όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή από τη μια την εικασία των Ρωμαίνων, από την άλλη τον λόγο, τα πραγματεύεται πολύ πριν από μας και προσπαθεί να τα λύσει τον 19ο αιώνα ο Λέσιν στον Λαοκόοντα. Ο Λέσιν λοιπόν θεώρησε ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση στις τέχνες για τον εξής λόγο, διότι όπως λέει και ο Αριστομένης Προβελέντιος στην ελληνική μετάφραση του Λέσιν στην εισαγωγή του, οι καταπλούταρχων ρίσεις του Σιμονίδου ως της την μεν ζωγραφία ποίησιν σιωπόσαν προσαγορεύει, την δε ποίησιν ζωγραφία λαλούσαν, πράγμα που βρίσκεται και στην ποιητική του Αριστοτέλη σαν ρίσεις, δηλαδή αυτό το διαβόητο ουτ πικτούρα ποέζης ως η ζωγραφική και η ποίηση, θέλει να λύσει αυτή τη σχέση, να βάλει τα όρια της εικόνας και τα όρια του λόγου και να τα ξεχωρίσει. Ο λόγος, η ποίηση, η λογοτεχνία είναι μια τέχνη του χρόνου. Η εικασία των ορωμένων είναι μια τέχνη του χώρου. Αυτά τα δύο τα διαχωρίζει. Και θεωρεί ότι το πρόβλημα και η ανάγκη του να τα ξεχωρίσει και να τα διαχωρίσει προέρχεται από το γεγονός ότι και η μεν ποίησης αρχίζει να γίνεται υπερβολικά περιγραφική, πράγμα που είναι κάτι το οποίο ανατρέπει ο μοντερνισμός αργότερα έναν αιώνα, για να φέρει εικόνες ο αναγνώστης της στο μυαλό. Η δε ζωγραφική, για να είναι λέουσα, παρεκκλίνει προς την αλληγορία. Για να διορθώσει το λοιπόν αυτά τα πράγματα, θέτει αυτό το θέσφατο ο Λέσιν στο Λαοκόντα, ότι η εικόνα είναι τέχνη του χώρου, η ποίηση είναι τέχνη του λόγου. Τα δύο πράγματα είναι τελείως ξεχωριστά. Αναλαμβάνοντας λοιπόν αυτό το πράγμα και αφού όλος ο 20ος αιώνας, το 21ος, σε ό,τι αφορά την ποιητική, ενώ στο μεσοδιάστημα μέχρι τον ρομαντισμό έχει εγκαταλείψει την αριστοτελική ποιητική, την επαναενστερνίζεται. Και με όπλο την αριστοτελική ποιητική, και ο Ιουλίσσες Καλλιόν γράφει το κείμενό του αυτό παρακινούμενος από την κρίση του κειμένου και ενεργοποιεί τη φαντασία των καλλιτεχνών που ασχολούνται με την εικασία των Ρωμαίων. Να διαβάσουμε λίγα πράγματα. Αυτό είναι μια φωτογραφία που έβγαλε ο γιος μου μικρός στο Μουσείο του Λούβρου, γιατί του φάνηκε ότι ήταν αδύνατο στη Μεσοποταμία να διαβάζαμε αυτά τα γράμματα και νόμιζε ότι μας κοροϊδεύουν.
Αλλά πράγματι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η φωτογραφία και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πράγμα πόσο συγγενική είναι η εικόνα με ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να μπορούμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω ο Ιουλίσσης Καρεών. Ελπίζω από την εισαγωγή μου αυτό να γίνεται κατανοητό, προσπαθώντας να πείσει ότι το βιβλίο δεν είναι μια σακούλα με λέξεις. Το βιβλίο, παρακαλώ, έχει λέξεις οι οποίες όμως είναι πέραν του νοήματος το οποίο παράγεται στο μυαλό μας την ώρα που τις διαβάζουμε. Άρα, το βιβλίο το λοιπόν λέει είναι μια ακολουθία χώρων. Εάν σκεφτούμε τον χώρο που καταλαμβάνει ένα βιβλίο, θέλω να σας πω κάτι το οποίο εγώ πολύ αργότερα το συνειδητοποίησα όταν άρχισα να φτιάχνω βιβλία καλλιτεχνών, ότι ένα βιβλίο ας πούμε σε σχήμα α5 που είναι 10x15, αν έχει 100 σελίδες, 15 είναι το ύψος, 10 είναι το πλάτος, αυτό το 10x100 κάνει 10 μέτρα. Ένα βιβλίο το λοιπόν 100 σελίδων είναι μια έκταση 10 μέτρων, αν το απλώσεις. Άσε των 500 και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Το βιβλίο απασχόλησε και τον Μάρσαλ Μακλιούαν την ίδια περίοδο. Ο Μάρσαλ Μακλιούαν ήταν κοινωνιολόγος, ο οποίος προσπάθησε μαζί με έναν φίλο του φωτογράφου, τον Κουεντίν Φιόρετ, σχεδιαστή βιβλίων, να κάνει ένα βιβλίο που να είναι πραγματικά ο τίτλος. Δηλαδή ότι το μέσον με το οποίο χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε κάποιο νόημα, είναι και το ίδιο το νόημα. Το λοιπόν, συνδυάζει λοιπόν το κείμενο και ξεκινώντας από εδώ, από τις διάφορες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα στον πολιτισμό μας, λέγοντας ότι ο τροχός του αυτοκινήτου είναι προέκταση του πολιτιού, προχώρησε μηχανή. Ξεκινά το λοιπόν μια αναδίπλωση αυτού του πράγματος, όπου το μικρό κειμενάκι που υπάρχει εκεί αποκτά ένα διαφορετικό νόημα. Ωραία. Το βιβλίο λοιπόν, αφού μετήλθε του χρόνου του φιλομετρήματος, είναι μια χωροχρονική ακολουθία. Πίσω να το διαβάσουμε. Το βιβλίο το λοιπόν μπορεί να υπάρξει, αυτή ήταν η διαπίστωση του Καριών, η οποία ενεργοποιείται τη φαντασία των εικαστικών. Μια αυτάρχης μορφή που περιέχει ένα κείμενο που να τονίζει αυτή τη κείμενο που να είναι οργανικό στοιχείο αυτή τη στιγμή. Εδώ αρχίζει η νέα τέχνη να φτιάχνει βιβλία. Δεν λέει ότι είναι η αναγκαστική συνθήκη. Εκπηγάζει από μια αγωνία ότι το βιβλίο καταρχήν πεθαίνει ούτως ή άλλως. Τάμπλετς, ιστορίες κτλ. Η ανάγνωση υποχωρεί. Και φτωχαίνει ακόμα περισσότερο αν δεν μπορούμε να τη βοηθήσουν. Μία αρχαιολόγος, η κυρία Ζήνα, λέει ότι αυτά είναι παράγωγα όπως και στο μεσαίωνα της αδυναμίας του κόσμου να διαβάσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λόγω της αδυναμίας του κόσμου να διαβάσει. Εγώ θεωρώ ότι η κρίση του κειμένου, η εξωτερική και μη αναγκαία πλέον συνθήκη βάσει της οποίας η τέχνη είτε λόγω ύπαρξης στους προηγούμενους αιώνες, ακόμα και στην κλασική αρχαιότητα, γιατί μετά από 2 χρόνια λέει ότι η τέχνη για να υπάρξει χρειάζεται την επιστήμη της, δηλαδή την ιστορία κάποιων διαμεσολαβητή. Επομένως, είναι ανάγκη να επανέλθει. Η αγωνία συμφύρει αυτά τα πράγματα και παλινδρομούμεται σε μια προηγούμενη συνθήκη, όπου η αισθητική του 18ου αιώνα γέννημα του Baumgarten υποχωρείται αυτή σαν αξία, διότι και το φλούξους και μεταγενέστερα οι καλλιτέχνες των βιβλίων μετέρχονται πράγματα τα οποία θεωρήθηκαν ότι καταργούν
την νοητική επεξεργασία του έργου τέχνης, δηλαδή αισθητηριακές όσεις από τον οσφυρτικό βλενογόνο, όπως το βιβλίο του Όλαφορ Έλιασον, που αναπαριστά τον κήπο του με λευκές σελίδες που όταν ανοίξει το βιβλίο δεν το ξύσεις, μυρίζεσαι. Είναι πράγματα που δεν έχουν σχέση με την αισθητική, την νόηση και το υψηλόν, όπως μας παραδίδονται. Ή παραδείγματος πράγματα που έχουν σχέση με την αφή. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά ένα μικρό εργάτη που έχω εδώ είναι ημιτελές αν δεν το πιάσει κάποιος. Διότι το κάλυμά του έχει σχέση με την αναπόληση του καβάφη μπροστά στη θέα του τοπίου, όπου και αυτός διερωτάται. Είναι ένα ποίημα που με βασάνισε πάρα πολλά χρόνια, να μου επιτρέψετε την παρέκβαση. Λέει, ασταθώτε εγώ λίγο και ας δω τη φύση, ασταθώ εδώ και ας δω τη φύση λίγο. Και νομίζω ότι εδώ χρησιμοποιεί ένα κομματάκι το οποίο θα ονόμαζα μεγάλη ελευθερία για να μου συγχωρεθεί, ready-made, από την ρομαντική ποίηση, περιγραφής ενός τοπίου. Θάλασσας του πρωιού και ανέφελου ουρανού, βαθιά, μαυριά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Πες το λίγο παρακάτω για να πω στο τέλος. Εδώ ασταθώ και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά, τα είδα αλήθεια μια στιγμή σαν πρώτο στάθηκα. Τα είδε μια στιγμή. Και από τίτε πέρα, λέει μόνος και όχι τις φαντασίες και τα ενδάλματα της σύλλογης. Σε αυτό το πράγμα που έφτιαξα εγώ εδώ, εθεώρησα ότι το ποίημα είναι ένα δώρο καταρχήν. Όλα τα έργα τέχνης είναι δώρα. Με δύο περιτυλίγματα. Το ένα περιτυλίγμα είναι ο τίτλος του ποίημα, η θάλασσα του πρωιού. Το άλλο περιτύλιγμα είναι το πλέγμα των λέξεων που φυλακίζει, που κρατεί, συγκρατεί ή φυλακίζει το απόσταγμα, το νόημα αυτού του βιβλίου. Το νόημα το λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι η σύγκρουση μεταξύ της φύσης και της ειδονής.